Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα, σας έχουμε μοναδικές ποικιλίες μήλων, έχουμε κάτι απίστευτες φορμόζες. Είναι μαζί μας ο επαγγελματίας αγρότης Γιώργος, ο Βασίλης ο Καναουρίδης. Βασίλη μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε τώρα κάτι. Πέραν ότι είναι ένας νέος άνθρωπος και αγαπάει πάρα πολύ τη γη, είναι όμως άνθρωπος και της δημιουργίας, δηλαδή το ψάχνει το πράγμα και ψάχνοντας και χρησιμοποιώντας νέα σύγχρονα μέσα και σύγχρονες έτσι εγκαταστάσεις, έχει δημιουργήσει τις δικές του ποικιλίες που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Κύπρο. Σωστά, Βασίλη? Δεν τις έχουμε δημιουργήσει εμείς, απλά έχουμε παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα από τις γνωριμίες σε όλο τον κόσμο στη δημιουργία νέων ποικιλίων. Όχι όμως μεταλλαγμένων, ναι. Γηγενών ποικιλίων, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Ό,τι βλέπετε εδώ είναι προσμίξεις ποικιλίων που ήταν γνωστές. Golden, Gallan, Fuji, Pink Lady. Ό,τι βλέπεις είναι προσμίξεις με κάποιες άλλες νέες ποικιλίες. Θα μου τα πεις, πες μου λιγάκι. Πώς και ασχολήθηκες με το επάγγελμα αυτό? Δύσκολο επάγγελμα, δεν είναι εύκολο επάγγελμα και δύσκολο και περιέχει και ρίσκο λόγω του καιρού πολλές φορές. Είχαμε φτάσει σε ένα στάδιο μετά από την τρίτη γενιά που είμαστε γεωργοί με τον παππού, τον πατέρα και σε εμάς. Είχαμε φτάσει σε ένα στάδιο που ή θα το εξελίσσαμε εδώ που το φέραμε ή θα σταματούσαμε. Γιατί οι καιρικές συνθήκες, ειδικά το χαλάζι, αλλά και η έντονη ηλιοφάνεια του καλοκαιριού, μας είχαν προκαλέσει αρκετές ζημιές. Πλέον είναι καλός ο ρομαντισμός, αλλά είναι καλή και η επιχείρηση να εισπράττει. Δεν μπορείς μόνο με ρομαντισμό πλέον. Εννοείται. Άρα, φτάσαμε σε ένα σημείο που πρέπει να ψαχτούμε. Μας ευλόγησε η Παναγία του Αγρού και πήγαμε ταξίδια στο εξωτερικό. Βρήκαμε ανθρώπους απίστευτα δοτικούς στη γνώση για μας. Σε ποιες χώρες πήγες? Είναι πιο εύκολο να σου πω σε ποιες δεν πήγα. Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία. Ανθρώπους που καλλιεργούν πράγματα, έτσι όπως εσύ. Ναι, επαγγελματίες γεωργούς, τους οποίους γνωρίσαμε σε κάποιες εκθέσεις, κάναμε φιλικές σχέσεις, τους φιλοξενούμε, μας φιλοξενούν. Στις εκθέσεις πάμε και μένουμε μαζί τους. Στη Ζιβανία που θα βγάλουμε, που σου είπα προηγουμένως, είναι καλεσμένοι κάτω για να τους φιλοξενήσω. Για το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Βασίλη. Όχι αυτό, θα σου πω ποτέ. Θα μας πει. Θα όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Ζιβανία και τίποτα άλλο. Που λες, με αυτούς τους ανθρώπους γνωρίσαμε μεγάλες εταιρείες και μεγάλους επιχειρηματίες που έχουν εξελίξει τη γεωργική πρακτική πλέον ως προς την καλλιέργεια και ως προς τις νέες ποικιλίες. Φτιάξαμε αντιχαλαζικά και αντιβροχινά. Χθες οργανώσαμε και χαράξαμε το πρώτο αγροβολταϊκό, θερμοκήπιο στον Αγρό. Θα κάνουμε την αίτηση για άδεια την Δευτέρα. Είναι πολύ καινοτόμο δεδομένο. Είναι πάντοτε σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας. Να σου πω κάτι που είμαστε ευτυχείς. Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση μας ακούει. Ίσως να παίξαμε και ρόλο με αυτό που τους δείχνουμε. Γιατί όπως... ένα προϊόν, ένα αποτέλεσμα που. Ναι, άλλο να λες θα γίνει και άλλο δεν να λύσει. Να σε εγνοήσει. Μπράβο, συμφωνάμε σε αυτό. Εννοείται. Είναι η πρώτη φορά όμως που μας ακούνε. Φαίνεται ότι καθορίζονται οι προκηρύξεις των σχεδίων με βάση αυτά που γνωρίζουμε πλέον. Ήδη τρέχουν 2-3 σχέδια τώρα με αντιχαλαζικά, με αντιβρόχινα. Και έρχεται και ένα μεγάλο σχέδιο το Γενάρη προς Φεβρουάριο. Αυτό μας έχουν πει. Στο οποίο θα παίξει ρόλο και το αγροβολταϊκό πλέον. Mm. Που είναι μια συγχρήση γεωργίας και ενέργειας, μεγάλη πατέντα. Μπράβο, Βασιλάκη. Πιάσε λίγο αυτό το μεγάλο, ρε φίλε, το μήλο αυτό. Αυτό τι ποικιλία είναι τώρα το μήλο? Αυτή είναι πρώτη φορά βλέπω τέτοιο μήλο. Αυτή είναι νέα ποικιλία Fuji. Fuji. Fuji μαζί με πρόσμιξη παλιού Στάρκη. Είναι ποικιλίες, ό,τι βλέπεις εδώ, ποικιλίες είναι του 18-19. Θα ήθελα να μου αφήσεις ένα λεπτό να εξηγήσουμε στον κόσμο. Λέγε, ρε φίλε μου. Να εξηγήσουμε κάτι στον κόσμο. Βήμα, για να γίνει μια ποικιλία, Ανδρέα μου, χρειάζεται γύρω στα 20 χρόνια. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε κάτι το 24, να ξέρεις ότι κοντά στο 40 θα κυκλοφορήσει ως πατενταρισμένη γραμμένη ποικιλία. Αυτές οι συγκεκριμένες ποικιλίες ξεκίνησαν προσμίξεις κάποιων γηγενών ποικιλιών μήλων, ίσως και κάποιων ροδακίνων, ίσως και κάποιων φορμόζων. Γι' αυτό είπαμε πριν για τη φορμόζα. Βλέπεις, είναι πολύ σφιχτή, είναι ασφιχτική. Είναι πολύ γλυκιά. Όταν θα τη δοκιμάσεις θα καταλάβεις. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Κύπρο. Μόνο εμείς έχουμε αυτή την πατέντα. Είναι γύρω στα 30 δέντρα. Και είναι σκληρή όμως. Φίλε, μαζεύτηκε πριν 2 μέρες. Δεν μάζεψε κανένας άλλος στην Κύπρο προϊόν κυπριακό. Για να ξεκαθαρίζουμε. Κυπριακό προϊόν πριν 2 μέρες. Αυτές οι προσμίξεις τι έχουν φέρει ως αποτέλεσμα? Έχουν κάνει αθεκτικά τα μήλα. Έχουν δώσει ταυτότητα. Δηλαδή, όταν το φας, θα ξέρεις ότι αυτό είναι το Fuji με Στάρκι. Θα το αντιληφθείς, θα το θυμάσαι. Αυτό είναι Pink Lady με Golden.
Αυτό είναι γκάλαν με φούτζι. Αυτό είναι μια γνωστή ποικιλία, η φούτζι Aztec. Απλά την έφερα για να, γιατί ο κόσμος ξέρει τι είναι το φούτζι. Αυτή η ποικιλία, φίλε, είναι ο αντικαταστάτης του καθιστού. Είναι όψιμο καθιστό, είναι φούτζι μαζί με καθιστό. Μια εξαιρετική ποικιλία. Ξεκινήσαμε πολύ συχνά. Μιλάει για τα μήλα του και έχει ένα χαμόγελο. Μέχρι όλο το στόμα είναι έτσι. Μ' αρέσει αυτό, εσύ, Βασίλη. Θα σου πω ότι ο κολλητός μου, φίλε, έχω έναν κολλητό στην Ελλάδα, ο οποίος έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εξέλιξή μου ως Γεώργος, αλλά και ως άνθρωπος. Σε κάποιες στιγμές μου λέει: ευτυχώς που η Χέλεν δεν σε ακούει που μιλάμε, γιατί σίγουρα θα ζηλέψει, γιατί νομίζω είσαι λίγο πιο ερωτευμένος με τη Γεωργία παρά με τη σύζυγό σου. Κοίταξε να δεις, αυτό για έναν άνθρωπο που αγαπάει αυτό που κάνει είναι αυτονόητο, φίλε, πολλές φορές. Και εσύ το αγαπάς για να το κάνεις. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Ναι, απλά θέλω να περάσω κάποια μηνύματα θετικά, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται. Τις τελευταίες μέρες, λόγω της προκήρυξης του νέου σχεδίου με τα αντιχαλαζικά και τα αντιβρόχινα, φίλε, είμαστε σε μια έτσι εγρήγορση με αρκετούς νεαρούς από Κυπερούντα, από Πελέντρη, από Αγρό, από Ποταμίτισσα, από Παλαιχώρη, από Φαρμακά. Είμαστε σε μια εγρήγορση για να προλάβουν να κάνουν αιτήσεις. Άρα, έχει φανεί ότι θα είναι άρρητη ανάγκη πλέον η προστασία και από τον ήλιο αλλά και από το χαλάζι. Ευτυχώς ήρθε και το πρόγραμμα με 80% επιδότηση. Δεν ξαναγίνει αυτό, φίλε. Πρώτη φορά που χορηγείται αντιχαλαζικό στην Κύπρο με 80%. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο γι' αυτό. Το μήνυμα και ο σκοπός που περισσότερο ήθελα να έρθω εδώ, οι αδερφοί Καναωρίδη πλέον, φίλε, έχουμε πρόβλημα με έλλειψη προϊόντων. Όχι πώς να τα διαθέσουμε. Κάθε βράδυ, αν έχουμε 100 κυβότια αγκουράκι, θέλουμε 130. Αν έχουμε 200 κυβότια νεκταρίνια. Κάνετε και αγκουράκι, έτσι κάνετε. Ναι, κάναμε και αντιχαλαζικό λαχανικά. Και τώρα πάμε να το κάνουμε ακόμη πιο επαγγελματικά. Θα το καθορίσουμε τώρα, με θερμοκηπία. Να ρωτήσω, να πάμε στο άλλο κομμάτι τώρα. Εσύ βάζεις και η οικογένειά σου και εσύ βάζεις κόπο, μόχθο. Ανταποκρίνεται η τιμή που παίρνεις στο παζάρι μετά σε αυτή την προσπάθεια? Θα σου είμαι ειλικρινής, τα τελευταία 5 χρόνια εμείς έχουμε μόνο ανωδική πορεία και στις ποσότητες και στις πληρωμές. Έχουμε καθορίσει με τα χαρτόνια, τα δείξατε πριν, ναι. Ναι, τα δείξαμε. Έχουμε καθορίσει με το χαρτόνι και την ποιότητά μας, αλλά και τη μάζα της παραγωγής. Έχουμε 8-10 ποικιλίες φρούτα, έχουμε 6-7 βασικά λαχανικά. Άρα έχουμε πάρει μια σημαντική ποσότητα του παζαριού με αυτά που πρέπει να προμηθεύσουμε. Φίλε, για μας φέτος ήταν η καλύτερη χρονιά σε ποσότητα και η καλύτερη χρονιά σε πληρωμή. Δηλαδή, αν ο παραγωγός πλέον, είτε είναι επαγγελματίας είτε είναι ερασιτέχνης, καθορίσει με αντιχαλαζικό την παραγωγή του. Διασφαλίσει δηλαδή την. Μάλιστα, εξασφαλίσει την παραγωγή του από τον ήλιο και το χαλάζι και κάνει καλή ποιότητα. Φίλε, είναι ένα πολύ υποσχόμενο είτε πρώτο είτε δεύτερο εισόδημα. Και Βασίλη, με αυτά που τα βρίσκουν τα προϊόντα σου? Δεν ξέρω αν δικαίωμαι να πω, δεν θα πω ονόματα. Έχουμε 6-7 φρουταρίες στη Λευκοσία, 3-4 στη Λεμεσό. Εννοώ όλες τις ποικιλίες σου. Όλα, ναι. Όλες, έτσι. Ναι. Ο στόχος μας, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι σε κάποια φάση θέλουμε να κάνουμε brand name στις όποιες υπεραγορές φρουταρίες θα είμαστε και να ξέρει ο καταναλωτής ότι από εδώ αγοράζει προϊόντα Βασίλης Αγρός. Βασίλης Αγρός είναι. Φίλε, το ξεκίνησα μόνος μου Βασίλης Αγρός όταν πήγαν και τα αδέρφια μου μέσα. Το ψάξαμε λίγο με τους συνεργάτες μας, ήταν ήδη 15 χρόνια Βασίλης Αγρός. Όταν το ψάξαμε για να αλλάξουμε να γίνει η αδερφή Καναωρίδη, όλοι είπαν: κάνατε 15 χρόνια να μάθουν το Βασίλης Αγρός, δύσκολα θα είναι. Πάντως ένας φίλος μου έστειλε και λέει: δεν ήξερε Καναωρίδης, μου λέει: εγώ έχει χρόνια που παίρνω Βασίλης Αγρός προϊόντα. Έτσι, που σημαίνει ότι το ξέρει το Βασίλης Αγρός. Φίλε, να ξέρεις ότι έχουμε καθορίσει συγκεκριμένα προϊόντα. Είμαστε ίσως από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κερασιών. Ήδη τώρα έρχονται από Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία γύρω στις 6.000 κερασιές το Γενάρη, οι οποίες θα μπουν σε αντιχαλαζικά, σε αντιβρόχινα. Μιλάμε για εξαιρετικές ποικιλίες. Να σου πω ότι είμαστε τυχεροί, ρε Ανδρέα μου. Είμαστε τυχεροί ότι γνωρίσαμε ανθρώπους που έχουν την ίδια δίψα με εμάς. Πριν 1,5 μήνα ήμασταν στην Ισπανία με τη γυναίκα μου. Μας φιλοξένησε η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής νέων ποικιλιών, νεκταρινιών, ροδακινιών και τώρα ξεκινήσανε μήλα και κεράσια. Φίλε, είναι σαν να πήραμε την πατέντα του Mercedes των νεκταρινιών. Και είμαστε οι μόνοι πλέον στην Κύπρο που έρχονται τώρα 3.000 δέντρα μετά από 7 χρόνια. Μας ξεψάχνησαν όσο δεν φαντάζεσαι για να μας εγκρίνουν. Είναι εύκολο, εννοείται. Φίλε, αυτό που είπες πριν με το χαμόγελο, αυτή ήταν τη δίψα για τη γνώση και για την καλλιέργεια που έχουμε. Και έχουν και αυτή την ίδια. Είναι τέταρτης γενεάς παραγωγή. Έχετε την ίδια τρέλα, δηλαδή, με λίγα λόγια, έτσι.
Ναι, φίλε. Είναι καλή τρέλα αυτή που έχεις. Να ρωτήσω, στις λαϊκές αγορές πηγαίνεις? Φίλε, όχι λόγω έλλειψης χρόνου, το ένα, και λόγω του ότι μέχρι σήμερα οι λαϊκές αγορές για μένα ήταν ένα μέσο για να πουλούνται τα δεύτερης και τα τρίτης επιλογής φρούτα των παραγωγών. Δηλαδή τα καλά τα προϊόντα πουλούνται στις φρουταρίες. Αν κάποια στιγμή θα άλλαζε αυτό το δεδομένο, δεν ξέρω αν θα το βλέπαμε στην πορεία. Εμείς είμαστε να παράξουμε εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα ως προς την όψη, ως προς τη γεύση, και θεωρώ ότι είμαστε ικανοποιημένοι, δεν χρειαζόμαστε τις λαϊκές προς το παρόν. Βασίλη, τώρα είπες ότι πέρα από τα μήλα και τις ποικιλές φορμόζες, βάζεις αγκουράκια, βάζεις άλλα κυπευτικά. Βάζουμε τα βασικά κυπευτικά, τα βασικά. Που τι είναι τα βασικά? Ντομάτα, αγκουράκι, κουνουπίδι που εμάς κάνει πάνω φέτος, έχουμε παράξει γύρω στις 50.000 κουνουπίδι στον αγρό. Είμαστε σημαντικοί παίχτες του κουνουπιδιού για το καλοκαίρι. Και έχουμε αυξήσει και το κραμπί και βάζουμε και φασολάκι. Ναι. Και μετά από άλλα δέντρα έχεις το κεράσι? Φίλε, δέντρα έχουμε από όλα. Έχουμε πρόημα, μεσοπρόημα, όψιμα και πολύ όψιμα. Είμαστε τυχεροί. Στην Ευρώπη, αυτοί που είναι φίλοι μας πλέον που συνεργαζόμαστε, έχουμε ένα κωδικό, φίλε, το within 50 minutes. Δηλαδή, είμαστε ευλογημένοι να έχουμε περιβόλια από τα 650 μέτρα μέχρι τα 1350 μέσα σε 15 λεπτά απόσταση. Που στο εξωτερικό για να κάνεις αυτό χρειάζεσαι να πάρεις αεροπλάνο για να αλλάξεις αυτά. Άρα είναι και ένας από τους σημαντικούς λόγους που μας έδωσε την έγκριση από αυτές τις μεγάλες εταιρείες να καλλιεργούμε για να τους δίνουμε δεδομένα. Γιατί από εκεί που θέλουν, από τη Βόρεια Ιταλία, στη Νότια Ιταλία, που είναι η Σικελία, να πάρουν δεδομένα, εμείς τα έχουμε σε 15 λεπτά ακριβώς τα ίδια. Πλέον με τη γνώση και την εμπειρία, γιατί κάνουμε ταξίδια αρκετά, μιλάμε συνέχεια στα τηλέφωνα με τους συνεργάτες. Φίλε, εγώ μπορώ να σου πω σε 5 λεπτά αυτή η ποικιλία σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε ποιο υψόμετρο ψήνεται την ίδια μέρα, συμπλήν 5 μέρες με τον αγρό. Αυτό δεν σε ρώτησα τώρα. Ο αγρός, το έδαφος του αγρού, το υψόμετρο, το κλίμα βοηθάει το μήλο? Καλή πάσα σου. Φίλε, ως πριν 10 χρόνια τα καλύτερα μήλα στην Κύπρο, και σκέψω ότι εγώ είμαι από τον αγρό, αλλά διαφημίζω την Κυπερούντα, το Μονοαμίαντο και τις Δήμες. Η περιοχή Φουρνιά, η περιοχή Σανατορίου της Κυπερούντας ήταν ιδανική και μαγική για παραγωγή μήλων. Με όσα ξέραμε. Υπάρχει κιόλας έτσι. Ναι, με όσα ξέραμε. Τα Στάρκιν, τα Γκόλτεν, τα Γκάλαν, τα Γκράνι Σμιθ, με όσα ξέραμε ήταν ιδανικές. Πλέον η εξέλιξη και η μετεξέλιξη των ποικιλιών βλέπεις είναι από τον αγρόν. Αυτό και είναι συναγωνίσιμα και πίστεψε με και ανταγωνίσιμα πλέον της Κυπερούντας. Άρα θα μπορεί κάποιος, εάν χρειάζεται να φυτέψει κάτι, μπορεί άνετα να φυτέψει, φτάνει το μικροκλίμα, να είναι σε περιοχή που έχει υγρασία. Το μήλο χρειάζεται υγρασία. Χρειάζεται λίγο περισσότερο ψύχος από τις υπόλοιπες ποικιλίες. Αλλά θεωρώ ότι πλέον και στον αγρό, και στην Κακοπετριά, και στο Παλαιχώρι, δοκιμάσαμε λίγα στο Φαρμακάτορα. Έχουν εξαιρετικό αποτέλεσμα. Άρα πλέον ανοίγουμε και την περιοχή που καλύπτουμε. Λοιπόν, τώρα ακούστε λίγο. Όχι αυτό το Σάββατο, το άλλο Σάββατο είπαμε. Όχι, θα σου πω. Πρέπει να δούμε αναλόγως του καιρού. Δεν το λέει για να μην πάτε όλοι πάνω. Διότι εγώ θα στο μαρτυρήσω. Όταν μου πει Βασίλης αγρό, ουρά εκεί, θα κάνει ζιβανία. Φίλε, να ξέρεις ότι το καζάνι το αγοράσαμε από την αγάπη για τον παππού. Γιατί εμείς όταν φεύγαμε από το σχολείο το χειμώνα, ο παππούς πάντοτε μας έκανε καπίρες με τη γιαγιά μαζί με λάδι και ντομάτα στο καζάνι. Μάλιστα. Ήθελα να ζήσουν τα παιδιά μου αυτή την εμπειρία που ζήσαμε εμείς με τους παππούς. Τέλεια, φίλε. Εγώ σε ευχαριστώ πραγματικά που ήσουν εδώ σήμερα. Θα τα πούμε και από κοντά έτσι κάποια στιγμή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και πάντα έτσι, παιδί μου, με αισιοδοξία και όνειρο για κάτι καλύτερο. Σε ευχαριστώ. Εγώ. Πάμε ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι.